Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσεων αβαλόμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρι, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπεροών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου ζωής. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στου θιένος εύσουσι του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτε σε λάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Είσαι σε λίγη τη αίμου, ολίγο έδρα τη Έθου σκότο και γένετον ύξ. Εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι.
Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόρητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς τον πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών απ' την τρέμην, ο απτώμενος των ρέων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθώμε. Κύριε, την ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε με λαϊσόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνον εν αυτό του Κυρίου δεϊθώμε. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ του ευσεβούσιμον γένους του Προέδρου πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστο ημών στρατού, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της πόλεως και κοινότητος ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούνων εν αυτές, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ πρεόντων των υπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εγμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Αδειλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε λαϊσόν. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κέλεσον Δέσποτα Άγιε, ύπος πρώτος. No.
Εσύ, Κύριε, Κύριε, εις άκουσαν τις φωνής μου, τας εσπερινάς ημών αυτάς, πρόσδεξε Αγία, Κύριε, και Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου
ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Δεύτερα υμνήσομεν και προσκυνήσομεν απ' Χριστόν. Δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρόνα αστάσιν, ότι αυτός αστήν ο Θεός ημών. Ο εκ της πλάνης του τον κόσμον λύτρωσαμένον. Εν και το όνομα τόσο υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Το πάθη σου, Χριστέ, παθών ηλευθερώθημεν, και τη Αναστάση σου εκθώρας ελυτρώθημεν, Κύριε, δόξα. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Σήμερον ο αδισθένων βοά ψυχάσες κατήχων το πριν Θεός να αισθήσεν. Δόξα Κύριε το Σταυρό σου και ευνέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Σήμερον άδεις στένων βοάν κατελήθη μου η εξουσία. Εξάμην θνήτων ως περένα των θανέντων τούτων δέκα.
Thank you.
και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την παγκόσμιον δόξαν, την εξανθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην υμνήσομεν Μαρία. Αυτή το μέσο τείχον της έχθρας καθελούσε. Θαρσίτο λαός του Θεού και γραφτός πολεμή.
Γενέσεως τον άγνωσμο, σοφία πρόσχομεν. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν. Και διεχώρισεν ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύκτα. Και εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί ημέρα μία. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζων αναμέσων ύδατος και ύδατος. Και γένετο ούτως. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισεν ο Θεός αναμέσων του ύδατος όειν υποκάτω του στερεώματος και αναμέσων του ύδατος του επάνω του στερεώματος. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά. Και γένετο ούτως. Και συνήχθη το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τα συναγωγάς αυτών και όφθη η ξηρά. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσεν θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Και είπεν ο Θεός, βλαστισάτο η γη βοτάνην χόρτου, σπύρον σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα, και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος επί της γης. Και γένετο ούτως. Και εξήνεν γεν η γη βοτάνην χόρτου, σπύρον σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος επί της γης. Και είδεν ο Θεός ότι καλόν και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί ημέρα τρίτη. The reading is from the prophecy of Jonah. Σοφία πρόσχομεν. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and preach in it, for the cry of her wickedness has come up to me. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, paid his fare, and boarded the ship to set sail with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord raised up a great wind upon the sea, and there came about a mighty tempest, and the ship was in danger of breaking up. And the mariners were afraid and cried out, each one to his God. And they cast out the cargo of the ship into the sea, attempting to lighten the ship. But Jonah had gone below into the hold of the ship, had gone to sleep, and was snoring. The captain came to him and said, Why are you snoring? Get up and call upon your God, that your God may keep us safe so we do not perish. And each one said to his shipmate, Come, let us cast lots and find out whose account this calamity is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. And they said to him, Tell us, what is your occupation? Where do you come from, and from what country and people are you? And he said to them,
I am a servant of the Lord, and I worship the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to him, What is this that you did? For the men knew he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, What should we do to you that the sea will calm itself for us? For the sea continued to be tempestuous, and the waves rose up even higher. And then Jonah said to them, Take me up and cast me into the sea, and the sea will grow calm for you, for I know this great tempest is upon you because of me. And the men tried hard to return to the land, but were unable to do so, for the sea arose and grew even more tempestuous against them. Then they cried out to the Lord and said, Please, O Lord, do not let us perish on account of this man's life, nor bring righteous blood upon us, for you, O Lord, have brought this about. So they took up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. And the men feared the Lord even more, and they offered a sacrifice to the Lord and vowed vows. Now the Lord commanded a huge sea creature to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the sea creature 3 days and 3 nights. And from the belly of the sea creature, Jonah prayed to the Lord his God and said, I cried out in my affliction to the Lord my God, and he heard my voice. Out of the belly of Hades, you heard the cry of my voice. You cast me into the depths of the heart of the sea, and rivers encompassed me. All your surging waters and your waves passed over me. And I said, I have been driven away from your sight. Shall I again look with favor toward your holy temple? Water is poured over me to my soul. The lowest depth encircled me. My head plunged into the clefts of the mountains. I descended into the earth, the bars of which are everlasting barriers. Yet let my life ascend from corruption, O Lord my God. When my soul was failing from me, I remembered the Lord. May my prayer be brought to you into your holy temple. Those who follow vanity and lies forsake their own mercy, but with a voice of thanksgiving and praise, I will sacrifice to you. As much as I vowed, I shall offer up to you the Lord of deliverance. Then the Lord commanded the sea creature, and it cast up Jonah onto the dry land. Now the word of the Lord came to Jonah a second time, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and preach there according to the message I previously spoke to you. So Jonah arose and went to Nineveh, just as the Lord spoke. Nineveh was an exceedingly great city to God, a journey of about 3 days. And Jonah began to enter into the city, going a day's journey, where he proclaimed and said, Yet 3 days, and Nineveh shall be overthrown. And the men of Nineveh believed God. They proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least. And the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, and put on sackcloth, and sat upon ashes. And it was proclaimed and spoken in Nineveh by the king and by his great men, saying, Let not the men, cattle, oxen, or sheep taste anything, eat or drink water. So the men and the cattle were clothed with sackcloth, and they cried out fervently to God, and they each turned back from their evil ways and from the wrongdoings of their hands, saying, Who knows if God shall have a change of heart
and turn from his fierce anger, that we should not perish. And God saw their works, that they turned from their evil ways. And God had a change of heart about the evil which he said he would do them, and he did not do it. But Jonah was deeply grieved and was troubled. So he prayed to the Lord and said, O Lord, were these not my words when I was yet in my land? Therefore I saw the need to flee to Tarshish, because I knew you to be compassionate and merciful, long-suffering and abundant in mercy, and willing to change your heart concerning evils. And now, Master Lord, take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said to Jonah, Are you exceedingly grieved? Then Jonah went out of the city and seated himself opposite it. There he made for himself a tent and sat under its shade until he might observe what would happen to the city. And the Lord God commanded a gourd, and it came up over the head of Jonah to be a shade over his head to shield him from his discomforts. Jonah rejoiced with great joy because of the gourd. But early the next morning, God commanded a worm, and it smote the gourd, and the gourd withered up. And when the sun rose, God commanded a burning east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, and he grew faint and despaired of his life. And he said, It is better for me to die than to live. Then God said to Jonah, Are you exceedingly grieved on account of the gourd? And he said, I am exceedingly grieved, even unto death. And the Lord said, You took pity on the gourd, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came up during the night and perished before the next night. And I shall myself not take pity upon Nineveh, the great city, in which dwell more than 120,000 people who do not know either the right or the left, and many livestock. Προφητείας Δανιήλ το ανάγνωσμα. Έτους 8 και 10 Ναβουγοδονόσορ, ο βασιλεύς επίησεν εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πύχεων εξήκοντα, εύρος αυτής πύχεων εξ, και έστησεν αυτήν εν πεδίο δεϊρά, εν χώρα Βαβυλώνος, και απέστειλε συναγαγήν τους υπάτους και τους στρατηγούς και τους τοπάρχας, ηγουμένους δε και τυράννους και τους υπεξουσιών και πάντα στους άρχοντας των χωρών, ελθύν εις τα εγγένεια της εικόνος, ειν έστησε Ναβουγοδονόσορ ο βασιλεύς. Και συνήχθησαν οι τοπάρχε, ύπατοι, στρατηγοί, ηγούμενοι, τύρανοι μεγάλοι, οι επεξουσιών και πάντες οι άρχοντες των χωρών εις των εγγενισμών της εικόνος, ειν έστησε Ναβουγοδονόσορ ο βασιλεύς, και ειστήκησαν ενώπιον της εικόνος. Και ο Κήρυξ ευώα ενισχύει, ημίν λέγεται λαΐ φιλέ γλώσσε, ή αν ώρα ακούσετε της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγώστε και κιθάρας, σαμβίκιστε και ψαλτηρίου, συμφωνίας και παντός γένους μουσικών, πίπτοντες προσκυνείται τη εικόνη τη χρυσή, ή έστησε Ναβουγοδονόσορ ο βασιλεύς. Και ως αν μη πεσόν προσκυνήσει, αυτή τη ώρα εμβληθήσετε εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Και γένετο, όταν οίκουον η λαή της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγώστε και κιθάρας, σαμβίκιστε και ψαλτηρίου και συμφωνίας, και παντός γένους μουσικών, πίπτοντες πάντες οι λαοί, φιλέ, γλώσσε, προσεκίνουν τη εικόνη τη χρυσή, ή έστησε Ναβουγοδονόσορ ο βασιλεύς. Τότε προσήλθωσαν άνδρες Χαλδαίοι και διέβαλον τους Ιουδαίους το βασιλεί Ναβουγοδονόσορ.
Βασιλεύ, εις τους αιώνας ζήθη. Σύ, Βασιλεύ, έθικας δόγμα, πάντα άνθρωπον όσαν ακούσει της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγώστε και κιθάρας, σαμβίκιστε και ψαλτηρίου και συμφωνίας και παντός γένους μουσικών και μη πεσών προσκυνήσει τη εικόνη τη χρυσή, εμβληθήσετε εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Εις ειν άνδρες Ιουδαίοι, ους κατέστησας επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ, ή ούχ υπήκουσαν βασιλεύ το δόγματί σου, της θείης σου, της θεής σου ου λατρεύουσι, και τη εικόνη τη χρυσή ή αίσθησας ου προσκυνούσι. Τότε Ναβουγοδονόσορ εν θυμό και οργή είπεν αγαγήν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ και ήχθησαν ενώπιον του βασιλέως. Και απεκρίθη Ναβουγοδονόσορ και είπεν αυτής, «Η αληθώς Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ, της θεής μου ου λατρεύεται και τη εικόνη τη χρυσή η αίσθησα ου προσκυνείται, νυνούν ή έχετε ετοίμος ή να όσαν ακούσετε της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγώστε και κιθάρας, σαμβίκιστε και ψαλτηρίου και συμφωνίας και παντός γένους μουσικών, πεσόντες προσκυνήσετε τη εικόνη τη χρυσή ή επίησα. Εάν δε μη προσκυνήσετε, αυτή τη ώρα εμβληθήσεστε εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Και τίσεστη Θεός, ως εξελείται ημάς εκ των χειρών. Και απεκρίθησαν Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ, λέγοντες το βασιλεί Ναβουγοδονόσο. Ου χρίαν έχομεν ημείς περί του ρήματος τούτου αποκριθήνηση. Έστι γάρ Θεός ημών εν ουρανής, ο ημείς λατρεύομεν, δυνατός, δυνατός εξελέστε ημάς εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης και εκ των χειρών σου βασιλεύ ρίσετε ημάς. Και εάν μη, γνωστόν έστωση βασιλεύ, ότι της θεής σου ου λατρεύομεν και τη εικόνη η αίσθησας ου προσκυνούμεν. Τότε Ναβουγοδονόσορ επλήστη θυμού και η όψης του προσώπου αυτού ηλιώθη επί Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ και είπεν εκάψε την κάμινον επταπλασίως έως σου εις τέλος εκαεί. Και άνδρας ισχυρούς ισχύ είπε παιδίσαντας τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ εμβαλήν εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι επεδίθησαν συν της σαραβάρης αυτών και τι άρες και περικνημίσει και ευλήθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Επί το ρήμα του βασιλέως υπερίσχυσε και η κάμινος εξεκάφθη εκ περισσού. Και οι τρεις ούτι, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, έπεσαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης πεπεδημένη και περιεπάτουν εν μέσω της φλογός, υμνούντες των Θεών και ευλογούντες των Κύριων. Και συστάς Αζαρίας προσήφξα το ούτος και ανοίξα στο στόμα αυτού εν μέσω του πυρός είπεν, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος ή επί πάσιν εις επίησας ημίν, και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου και πάσε εκκρίση σου αλήθεια και κρίματα αληθείας επίησας κατά πάντα αεπίγαγες ημίν και επί την πόλην την Αγίαν την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ, ότι εν αληθεία και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα δια τας αμαρτίας ημών. Ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε από σου και εξημάρτωμεν εν πάση και των εντολών σου ουκ οικούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν καθώς εν ετήλω ημίν, ή να ευ ημίν γέννητε. Και πάντα όσα επίγαγες ημίν, και πάντα όσα επίησας ημίν, εν αληθινή κρίση επίησας, και παρέδοκας ημάς ισχύρας εχθρών ανώμων, εχθίστων αποστατών,
και βασιλεί αδίκο και πονηρωτάτο παρά πάσαν την γην. Και νυν, ουκ έστιν ημίν ανοίξε το στόμα, εσχήνη και όνειδος εγεννήθημεν της δούλης σου και της σεβωμένησε. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Εις ελάλησας πληθύνε το σπέρμα αυτών ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλος της θαλάσσης, ότι δέσποτα εσμικρύνθημεν παραπάντα τα έθνη και εσμεν ταπεινή εν πάση τη γη σήμερον δια τας αμαρτίας ημών. Και ουκ έστιν εν το καιρό τούτο άρχον και προφήτης και ηγούμενος ουδέ ολοκαύτωσης, ουδέ θυσία, ουδέ προσφορά, ουδέ θυμίαμα, ου τόπος του καρπόσε ενώπιόν σου και ευρύν έλεος. Άλεμ ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως, προσδεχθήμεν ως εν ολοκαυτώμαση κρυών και ταύρων και ως εν μυριάσιν αρνών ποιώνων, ούτω γενέστο η θυσία ημών ενώπιόν σου σήμερον και εκτελέσε ο πιστέν σου, ότι ουκ έστε εσχήνη της πεπιθώσιν επί σε. Και νυν εξακολουθούμεν εν όλη καρδία και φοβούμε θάσε και ζητούμεν το πρόσωπόν σου. Μη κατεσκήνηση μας, αλλά ποιήσον με θυμών κατά την επιοικιάν σου και κατά το πλήθος του ελαίου σου και εξελού ημάς κατά τα θαυμάσια σου και δώσ' δόξαν το όνοματί σου, Κύριε. Και εντραπήσαν πάντες οι ενδεικνύμενοι της δούλης σου κακά και κατεσχυνθήσαν από πάσης δυναστείας και η ισχύς αυτών συντριβή. Και γνώτωσαν ότι Συ, Κύριος Θεός μόνος και ένδοξος εφόλην την οικουμένη. Και ουδιέ λοιπόν οι εμβάλλοντες αυτούς υπηρέτε του βασιλέως καίοντες την κάμινον ναύθαν και πίσαν και στυπίον και κλιματίδα. Και διεχεί το υφλόξ επάνω της καμίνου, επί υπήχη εις τεσσεράκοντα εννέα. Και διόδευσε και ενεπήρησεν ους έβρε περί την κάμινον των Χαλδαίων. Ο δε άγγελος Κυρίου συγκατεύει άμα της περί των Αζαρίαν εις την κάμινον και εξετείναξε την φλόγα του πυρός εκ της καμίνου και επίησε το μέσον της καμίνου ως πνεύμα δρόσου διασυρίζων και ουχ ύψατο το καθόλου το πυρ και ουκ ελείπησεν ουδέ παρινόχλησεν αυτούς. Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και δόξαζον και ευλόγουν τον Θεόν εν τη καμίνο λέγοντες «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντας τους αιώνας. Ευλογημένος η εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπερήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ, και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή επί θρόνου της βασιλείας σου, και υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού, και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Ναμάν τον Κύριον ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε άγγελοι Κύριοι ουρανοί, το Κύριο των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε είδα τα πάντα υπεράνω των ουρανών, άσε
σε δυνάμεις Κυρίου των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψώτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε ήλιος και σελήνη άστρα του ουρανού των Κύριων. Πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε φως και σκότος, νύχτες και ημέρα των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πασόμβρους και δρόσος, πάντα τα πνεύματα των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε πυρ και καύμα, ψυχός και καύσον των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Άγιοι και ψήφος των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πάχνε και χιώνες, αστραπέ και νεφέλε των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε γη, όρη και βουνή και πάντα τα φιώμενα εν αυτή των Κύριων. Πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πήγε θάλασσα και ποταμί, κήτη και πάντα τα κινούμενα εν της είδαση των Κύριων, των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε ή των ανθρώπων, ευλογείτε Ισραήλ των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου των Κύριων. Πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πνεύματα και ψυχέ δικαίων, όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Ανανία, Ζαρή, και Μισαήλ των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Ευλογείτε Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου των Κύριων υμνείτε και υπεριψώτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων υμνούμεν και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας.
ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον Κύριον υμνούμεν και δοξολογούμεν εις πάντας τους ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμε, Κύριε Λέγιστα Θεός
προσκυνήσαμεν. Πάσα η γη προσκυνήσα τους άνση και ψαλάτος άνση. Αλλά αλλάξετε το Κύριο, πάσα η γη. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, όσοι Χριστόν ευαπτίστημαν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημαν. Συνετάφημενουν αυτό διε του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Η ναός περιχέρθη Χριστός εκ νεκρών διε της δόξης του Πατρός. Ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν. Ιγαρ συμφίτη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα τούτο γινώσκοντας. Ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Ο γάρα ποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας, ή δε πεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτόν. Ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών και τι αποθνίσκει θάνατος αυτού και τι κυριεύει. Ο γάρα πέθανε τη αμαρτία, απέθανε ανεφάπαξ, ο δε ζήζει το Θεό. Ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία. Ζώντες δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίω. Βέρας βιατέντε. The reading is from St. Paul's letter to the Romans. Let us be attentive. Brethren, do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him, for the death that he died to sin once and for all. But the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead, indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.
ειρήνηση των αγνώντων. Ανάρστα. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο ψε Σαββάτων, τι επιφοσκούσεις μίαν Σαββάτων, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρίζει τον τάφον. Και ειδούσεις μος εγένετο μέγας, Άγγελος γάρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσέλθον απεκύλησε των λίτων από τη θύρας και κάτι το επάνω αυτού. Ίντε ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχείων.
Από δε του φόβου αυτού εσυστήσαν οι τηρούντες και γένοντο όσοι νεκροί. Αποκριθείς ο άγγελος είπε τες γυναίξι, μη φοβήστε ημείς, είδα γαρωτή ήσουν των εσταυρωμένων ζητείτε, ουκ έστιν όδε. Η γέρδιγαρ καθώς είπε, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκει το Κύριος, και ταχύ υπορριφθήσε είπατε τις μαθητές αυτού, ότι γέρδι από τον νεκρόν, και ειδού προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, ειδού είπον ημίν, και εξελθούσε ταχύ από το μνημείο με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον απαγγείλε τις μαθητές αυτού. Ως δε πορευόντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού, και ειδού Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον, χαίρετε. Εδέ προσελθούσε κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε απαγγείλατε της αδελφής μου, ειν απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν κακοί με όψονται. Πορευωμένον δε αυτόν, ειδού την εις της Κωστοδίας ελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν της αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα, και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων συμβούλιων τελαβώντες αργύρια ικανά, έδωκαν τις στρατιώτες λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού νυκτός, ελθόντες έκλειψαν αυτόν ημών κοιμωμένων, και εάν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος, ημείς πείσομεν αυτόν, και ημάς αμερίμνος πείσομεν. Οι δε λαβώντες τα αργύρια επίσαν όσε διδάχτησαν και διεφημίσθη ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι τη σήμερο. Οι δε έντεκα μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν εις το όρο σου εταράξατο αυτής ο Ιησούς και οι δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό. Οι δε δίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίσοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς την πάντα όσα εν τη λάμην ημί. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος αμήν. From the Holy Gospel according to Matthew. After the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the sepulchre, and behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat upon it. His appearance was lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. Lo, I have told you. So they depart quickly from the tomb with fear and great joy, and they ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, hail! And they came up and took hold of his feet and worshipped him.
Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, behold, some of God went into the city and told the chief priests that all had taken place. And when they had assembled with the elders and take counsel, they gave a sum of money to the soldiers and said, "Tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep out of trouble." So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. Now the 11 disciples went to the Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshiped him. But some doubted, and Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, to the close of the age. Amen." Ρίση το Ευαγγελιζόμενο και παντί το λαό. Σαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμενη, για λέξον της άξιας των συνεχών της Αγίας Επιθυμίας και των Έσπας Αγίας μας φυγίζει η λειτουργήση μας λέξης. Thank you.
Πάντοτε νυν
Εις αρχιεροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τίσον. Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοουσίων και αχώριστον. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, Light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Ανώσχομεν τας καρδίας. Έρχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Και
ικανός να λύσει τα δυναστεία σου. Ακουστάς ποιήσε πάσας τα συνέσεις σου. Ήδη γύσαστε πάντα τα μαζιά σου, εν πάντη καιρό. Δέσποτο να πάντων, Κύριε, ουρανό και γης, και πάσα στήσεω φρωμένιστε και ουφορωμένη. Ο καθήμενος των επινίκειων ύμνων άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντο. Kyrie.
Disciples and apostles saying, take it, this is my body which is broken for you for the forgiveness of sins. Εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήρι μετά. Holy disciples and apostles saying, drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων. Εις άφεσιν αμαρτιών. We offer to you these gifts from your own gifts in all and for all. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίων.
Ψυχαίρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγιές μένενα. Παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχονθε. Επισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμων υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσων, πάντων και πασού. Και τις εμείς αξιότητες συγχωρήσεων, μη παν πιμέλη μα εκκλησιών και ακούσιων και μη δια της εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος από των προκειμένων δώρων γίνεστητη Κύριε του Πρεσβυτερίου της Αμστών Διακονίας και παντός ιεραρχικού τάματος και μεθαίνω ημών κατεσχήνης των κυκλούντων του Αγιώς του θυσιαστήριων επίσκεψε μας εν εξωτική σου Κύριε επιφάνη θύμη και της πλουσίας του υπερβείς ευκράτους και αποφελείς τους αέρας και χάρης όμως ελληνικούς στη γη της προποφορία δώρης ευλόγησαν το
και πάντα, άφησαν τα σχίσματα των εκκλησιών, πρόσδεξε στην Βασιλεία σου, Υιούς Φωτός και Υιούς Ημέρας της Αναδείξας, την σύν ειρήνη και τη σύν αγάπη, χάρισε ημίν Κύριε ο Θεός ημών, πάντα χαραπέδοκα σου. Και πάσουν. Και δώσει μην ελληνή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμεν. Κύριε ελέησο. Των αγιαστένων τιμίων δώρων του Κυρίου δεϊτώμεν. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας νευματικής ανακατεπένσιν ημίν την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεϊτώμεν. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the angels of angels. Amen. Και το πνεύμα σου. Σα κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Συ, Κύριε. Χάρη και εκκληρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιουμέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Παρακαλώ, καθίστε. Beloved in Christ,
Today we gather in the deep silence of this Sabbath of Sabbaths, το Σάββατο, in which the Lord rests in his divine flesh within the tomb. Now is the time when we keep watch, in eager expectation of the triumph to come. As the special heroicum we chant today says, Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτο μεταφόβου και τρόμου και μηδέν γίνον εν αυτή λογιζέστο. Which means what? It means, let all mortal flesh keep silence and stand with fear and stand with trembling and let it take no thought for any earthly thing. Indeed, my dear brothers and sisters, we keep silence and interior stillness in the presence of this profound mystery, the Sabbath of the rest of our Lord in the tomb. We hear the ancient prophecies of this day. There are 15 prophecies by tradition, prophecies that were used for this baptismal liturgy. Today, traditionally, the catechumens went down into the font of rebirth just as Christ descended into the grave and beyond in order to be reborn. For this Sabbath, this seventh day of the week, is even greater than the seventh day on which God rested from the creation of the visible and invisible worlds. On this holy and great Saturday, God the Son rested from his work of recreating our human nature. In willingly dying upon the cross, he made it possible for each and every human person to be reborn with him by his resurrection from the dead. He made it possible for our lives to be utterly transformed. He made it possible for us to live in the highest potential of our created form, to live as loving, as merciful, as compassionate, forgiving, and altruistic persons. In taking his rest on the seventh day, the Lord Jesus fills all things with himself, as is said in one of the final prayers of the proskomidi that the priest is reading in the altar. En tafo somatikos, en adu de metapsychis os Theos, en paradiso de listou, και en throno υπήρχες Χριστέ, μετα πατρός και πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος. And in translation, in the tomb with your body, in Hades with your soul as God, in paradise with the thief, and on the throne, O Christ, with the Father and the Spirit, you who cannot be encompassed fill all things. In death, our Lord transcends every limitation of space and time. And by descending into the realm of the dead, our Lord offers them the same eternal life that he offers to us as well. You see, no one is left behind. In the scriptures that I read today, there are so many images and metaphors that manifest the truth of our faith. But for me, there is one that speaks directly to us. It is in the prophecy of Daniel, when the angel of the Lord descends into the fiery furnace with the three holy youths, and the angel protects them from the burning fire. We see in the very same image the incarnation, and at the same time, we see the descent into hell. For there is no danger, there is no suffering, no sickness
that we can experience and God will not join. He is with us in every aspect of our human experience except one. He is not with us in sin. And by being present with us, even to the point of death and lying in a tomb, He redeems our human condition in unseen and unforeseen ways. The righteous women who were with the Panagia, with Joseph and Nicodemus, could not see the Lord's descent and His conquest of hell, of Hades. They only saw the stone that was rolled before the entryway of the tomb. But though the garden where He was buried was shrouded in silence, in neither world of the dead there was a triumphant cry, cry of the angels of God who accompanied their Lord and King as He burst the gates of hell asunder. That is why we cry, Anasta, O Theos, arise, O Lord, because we know in our hearts that as He is risen from the dead, so shall it be for every one of us who believe in His holy name and live in His holy light. Amen. Αγαπητοί μου χριστιανοί, εσίως φτάσαμε στο Μεγάλο Σάββατο, το πρωί που λέμε την Πρώτη Ανάσταση. Και βλέπετε, ήδη αρχίζει και έρχεται η φωνή της Αναστάσεως, η μυρωδιά, η αίσθηση. Το νιώθουμε ότι έρχεται η Ανάσταση. Η σημερινή μέρα έχει μία πρόσκληση παράξενη. Πρώτα λέμε «Σιγησάτο πάσα σάρξ», σιωπή, κάντε όλη ησυχία. Πότε γίνεται αυτό? Όταν είναι να έρθει κάτι πολύ μεγάλο ή όταν είναι να έρθει κάποιος πολύ σπουδαίος, όταν είναι να έρθει κάποιος βασιλέας, πατριάρχης, τι κάνουμε, όλοι σιωπούμε. Σταματάμε να μιλάμε και κοιτάμε να τον δούμε, περιμένουμε να έρθει. Ή όταν έρχεται μια μεγάλη μπόρα, μια μεγάλη καταστροφή. Πρώτα δεν λέμε ότι πριν από κάθε μπόρα υπάρχει ησυχία, πριν από κάθε έκρηξη. Αυτή είναι η σημερινή μέρα. Πρώτα λέμε «Σιγησάτο πάσα σάρξ». Λέγοντας όμως «Σιγησάτο», αισθανόμαστε και τον θόρυβο, όπως όταν είναι να σκάσει ένα ηφαίστειο, πρώτα αρχίζει και τρέμει η γη. Αρχίζουν και βγαίνουν οι καπνοί από την κορυφή του ηφαιστείου. Μας προειδοποιούν ότι έρχεται η έκρηξη. Εδώ, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αστόρια, έχετε το τρένο. Πότε ξέρετε ότι έρχεται το τρένο? Το αισθάνεστε, το ακούτε. Τρέμει, τρέμει η Εκκλησία, τρέμει η γη κατά από τα πόδια σας. Αυτή η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο έρχεται, κάτι σπουδαίο έρχεται. Και εκεί είναι που τι κάνουμε? Φωνάζουμε, Ανάστα ο Θεός! Να αναστηθεί ο Θεός. Γιατί δεν είναι δυνατόν η γη αυτή να κρατήσει τον Θεό μέσα της, για πόσο μπορεί να κρατήσει? Είναι όπως όταν ρίχνετε, όσοι ξέρετε από χημεία και φυσική, όταν ρίχνετε μία ουσία μέσα στην άλλη και οι δυο μαζί τι κάνουν οι ουσίες? Αρχίζει και βράζει. Θα σκάσει κάποια στιγμή. Όταν ανάβετε ένα φυτίλι και έχει στην άλλη άκρη ένα firework ή έχει μία βόμβα, περιμένετε το φυτίλι, θα πάει και περιμένετε όλοι ήσυχα ήσυχα πότε θα σκάσει. Και τι θέλουμε όλοι? Να σκάσει θέλουμε. Θέλουμε να αναστηθεί ο Θεός. Γι' αυτό και ο Πάτερ τόσο ωραία έψαλε το «Ανάστα ο Θεός» και όλοι χτυπήσαμε και κάναμε θόρυβο, γιατί περιμένουμε τον Κύριο να αναστηθεί. Να αναστηθεί και να φωτίσει τις ψυχές μας, τις καρδιές μας και να μας χαρίσει το φως Του. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου. Fear of God, faith and love from me.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νηστητίας πλάχνα και ημών, καθώς μνημόνευσες του ληστού εν τη βασιλεία των ουρανών. Τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομε. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο ευλογώντους ευλογούντας Κύριε και αγιάζοντους επισήπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσι, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν στην καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσχύσιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ήταν με Κυρίου ευλογημένων από του νικαίους του αιώνων. Ήταν με Κυρίου ευλογημένων από του νικαίους του Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Αζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Αναγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Σαρίας Ολοφάντωρος του Μετάλλου, των Αγίων Ενδόξων και Καθήκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Δημητρίου του Πυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Αγιπιάνης, του Αγίου Χρήσκετος Μάρτυρος και την Κίμη Ρευτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λαϊμόν Θεός. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σεβασμιότητε, θα ήθελα λίγο από τον χρόνο σας να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των ενωρητών μας για τη μεγάλη αυτή τιμή και την ευλογία που μας δώσατε σήμερα να βρίσκεστε μαζί μας αυτή την μεγάλη ημέρα της Εκκλησίας μας, της πίστεώς μας, το Μεγάλο Σάββατο, να μας ευλογήσετε και να μας προσφέρετε λόγια πνευματικά, λόγια πνευματικής παρηγορίας. Ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας να είστε άξιος, να συνεχίσετε με το ίδιο θάρρος να επιτελείτε το έργο της Εκκλησίας μας ως Επίσκοπος και ιδιαίτερα ως Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Εις πολλά έτη δέσποτα. Ευχαριστώ πολύ, φίλτατε Πάτερ Ανάργυρε, για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Χαίρομαι κάθε φορά που είμαι σε αυτήν την υπέροχη κοινότητα, τόσο ιστορική και τόσο σημαντική κοινότητα για την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου της Αστορίας, η οποία τόσα έχει προσφέρει στην Εκκλησία μας, τόσους ιερείς, αρχιερείς, διακόνους, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, επισκόπους. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή κοινότητα, αλλά και λαϊκά στελέχη. Άνδρες και γυναίκες που οπουδήποτε είναι τώρα είναι στελέχη των κοινοτήτων και των ενωριών μας και πραγματικά είναι μια μήτρα η οποία έχει γεννήσει πολλά και σημαντικά στελέχη για την Αρχιεπισκοπή μας. Σε αυτήν την ιστορική κοινότητα σε επέλεξε άξια η Εκκλησία, Πάτερ Ανάργυρε, να σε θέσει προϊστάμενο. Είσαι ένας πεπειραμένος και όριμος και άξιος ιερεύς και είμαι σίγουρος ότι επί των ημερών σου η κοινότητα αυτή θα έχει την ευκαιρία να αναδιοργανωθεί, να ανασυνταχθεί, να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται, όπως έκανε ο ίδιος ο Χριστός μας. Οι αλλαγές που έκανε ήταν κοσμογονικές, μπήκε στον τάφο και στο θάνατο και τα διέριξε όλα και αναστήθηκε και χάρισε σε όλο τον κόσμο την Ανάσταση. Είναι δύσκολη η αποστολή σου, γι' αυτό και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, όταν σε συνάντησε προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη που πήγες να φιλήσεις το χέρι του, διέγνωσε τα προσόντα σου και την αξία σου και μου ανέθεσε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, να σου δώσω εκ μέρους του τον Σταυρό της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγινε στην Κρήτη το 2016. Εκ μέρους λοιπόν του Οικουμενικού μας Πατριάρχη σου απονέμω αυτό τον Χρυσό Σταυρό με όλη την αγάπη μας, την εκτίμησή μας και τις ευχές του Πατριάρχου. Άξιος! Άξιος!
Εκτός από την ευλογία του Πατριάρχη, έχω και μια ευλογία της Αρχιεπισκοπής. Ξέρετε ότι πέρυσι η Αρχιεπισκοπή μας γιόρτασε τα 100 χρόνια και μέσα στα πλαίσια των εορτασμών κάναμε και μια έκδοση. Δεν τα έχετε εδώ. Δεν τα έχουμε εδώ. Έχουμε βγάλει ένα ωραίο βιβλίο, το έχουμε στο αυτοκίνητο, θα το φέρει ο Πάτερ. Κάναμε ένα ωραίο βιβλίο στα ελληνικά και στα αγγλικά, το οποίο έχει μέσα όλους τους αρχιερείς, επισκόπους, μητροπολίτες, αρχιεπισκόπους που υπηρέτησαν την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής τα 100 χρόνια. Θα το προσφέρουμε σε εσάς, Πάτερ Ανάργυρε, και στον εκλεκτό μας Πατέρα Νικόλα, που είναι εδώ, που είναι και εκείνος πραγματικά, είναι η ράχοκοκαλιά μαζί με την Εφοροεπιτροπή, με το Paris Council και τη Φιλόπτωχο και τον υπέροχό μας ψάλτη. Έχετε πολύ υπέροχο ψάλτη. Μπράβο, να τον συγχαρητήρια. Έχετε κάνει καλή επιλογή. Έψαλε πάρα πολύ ωραία. Και τη διεύθυνση του σχολείου. Το σχολείο και τα μάτια σας. Χωρίς το σχολείο, καμία κοινότητα, όχι μόνο αυτή, καμία κοινότητα δεν μπορεί να σταθεί. Θέλω να συγχαρώ όλα τα στελέχη του σχολείου, δασκάλους, γονείς που το στηρίζουν, το Paris Council που το στηρίζει, το board του σχολείου, όλοι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατηθεί. Με κάθε κόστος πρέπει να κρατηθεί το σχολείο. Τα λεφτά βρίσκονται. Άμα χαθεί το σχολείο, δεν ξαναβρίσκεται. Και θα χάσουμε τα παιδιά μας. Και άμα χάσουμε τα παιδιά μας, χάνουμε το μέλλον μας. Αυτό δεν θα το επιτρέψω, όπως έχω δεσμευθεί, δεν θα επιτρέψω ποτέ κανένα σχολείο, είτε μικρό είτε μεγάλο, να περάσει πρόβλημα και να αναγκαστεί να κάνει περικοπές. Είμαστε εδώ, θα σας στηρίξουμε να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει και θυσίες να χρειαστεί να κάνουμε, θα τις κάνουμε, αλλά το μέλλον μας δεν το χαρίζουμε σε κανέναν, τη γλώσσα μας δεν τη θυσιάζουμε, δεν την απαρνούμαστε, την ορθόδοξη και την ελληνική ταυτότητά μας την κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Καλή Ανάσταση! Μετάξει από τα πλάγια, θα έλθετε να πάρετε την ευλογία και το αντίδωρο, το σεβασμιό. Όποιος σας ζητάει. Απόπειρα. Λέω, πού θα μου ήρθε αυτό. Συγγνώμη, καλά. Πάτε Νικόλα. Δεν υπάρχει.